Πόσες φορές δεν έχετε ακούσει «Θα το βγάλω στον Sky για να βρω το δίκαιο μου»? Πώς είπατε? «Θα το βγάλω στον Sky για να βρω το δίκαιο μου». Να σας πω την αλήθεια, με αυτό έχω μεγαλώσει. Να σας πω την αλήθεια, με αυτό έχω μεγαλώσει. Καλά, και εγώ το παράκανα λίγο. Γιατί ο Sky ήταν, είναι και θα είναι η φωνή σου. Πιο δυνατά! Γιατί ο Sky ήταν, είναι και θα είναι η φωνή σου. Ρε, τι ακούμε απόψε. Επικαιρότητα. Εξελίξεις. Εδώ τα γεγονότα τρέχουν σε πραγματικό χρόνο. Όχι, έπεσε. Θα το δοκιμάσουμε και αυτό. Α, σε βλέπω λίγο. Το σκέφτεσαι. Θα το δοκιμάσουμε και αυτό. Τηλεόραση, πρώτη φορά εσύ με δική σου εκπομπή, ε. Είχες ναι, πρώτη φορά, πρώτη φορά. Ήσουν guest. Πρώτη φορά. Κάποια στιγμή, σε κάποια φάση, δεν είναι η ώρα τώρα, θα πρέπει να πω πώς αρνήθηκα να κάνω τηλεοπτική καριέρα πριν, από τρία. Τώρα γέμισαν 30. Γέμισαν 30 χρόνια και νομίζω ότι μπορώ να το δοκιμάσω. Να μην δουλώνεις. Όταν έγινε το ναυάγιο του Express Αμίνα, συγχρονίσαμε την ακτοπλοεία. Άρα έπρεπε να δυστυχώς να πεθάνουν και εκεί παιδιά στο σχολείο. Εδώ τι δηλαδή, πρέπει να έχουμε δυστυχώς, πρώτα. Δυστυχώς. Πρέπει να είναι αυτή η θυσία. Αν μου επιτρέψετε, δυστυχώς. Η θυσία είναι θυσία. Ότι έτσι όπως πάμε, όταν αν θέλουμε τουρισμό, ο τουρισμός να μας φέρνει 20 πλάς δις ευρώ στον τόπο, είναι γεγονός ότι εμείς οι κάτοικοι αυτού του τόπου θα υποχωρούμε έναντι των... Γιατί? Διότι δεν χωράμε. Εννοείται θα πάμε στη δικαιοσύνη με μήνυση, με αγωγή, με ό,τι προβλέπετε. Από κάτω όταν ακούγεται ο στίχος. Ναι, γίνονται χαμός. Κάνουν παλαμάκια, κάνουν δηλαδή κρατάνε τέμπο στον καλλιτέχνη, σε αυτόν τον υποτιθέμενο καλλιτέχνη. Από πού και ως πού κάνεις μομφή και ποιος είσαι εσύ που θα κάνεις μομφή? Τι μας θες? Δεν μας παρατάς πρωί-πρωί. Δεν πρέπει να βάζει στην ίδια πρόταση. Από πού είναι?